musical είναι που κάνεις τη σειρά? Πρέπει να είναι, πω τώρα, είναι, πρέπει να είναι το 8. Σε μια τέτοια παράσταση δεν μπορεί παρά να έχεις πάντα, είσαι πάντα χαρούμενος, γιατί όλο αυτό το κλίμα σου φτιάχνει τη διάθεση. Ναι, γιατί ξεδίνεις, ξεσπάς, χορεύεις, εκτονώνεσαι, τραγουδάς, αναμετρίεσαι με τον εαυτό σου. Όταν ειδικά είσαι σε δουλειές που ο πύχης είναι ψηλά, καλείσαι να φτάσεις σε αυτό το πύχη. Επομένως, συνεχώς προσπαθείς να εξελίσσεσαι. Συνεργάτης με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Μέχρι τώρα ήσουν με τη Ζέτα, τώρα με τον Μιχάλη το περίμενες αυτό ποτέ? Ναι, ναι, αφού γελάμε και λέω στη Ζέτα, φέτος δεν δουλέψαμε μαζί, πήρα όμως τον Μιχάλη. Τι να πρωτοπώ τώρα, για τη Ζέτα τα ξέρετε. Για τον Μιχάλη χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί είναι ένας καλλιτέχνης που θαύμαζα πολύ. Είναι ένας καλλιτέχνης που άκουγα τη μουσική του, είναι ένα φαν της μουσικής του πολύ. Έχω συνδέσει τη μουσική του με πολλά σημαντικά, χαρούμενα και λυπητερά γεγονότα της ζωής μου. Έτσι σαν μουσική υπόκριση. Και ήταν ένας άνθρωπος που... Πώς να το πω τώρα. Είναι ένας μεγάλος καλλιτέχνης, τον οποίο καμιά φορά σχηματίζεις μια εικόνα που νομίζεις ότι είναι του απόμακρου, του στάρ, του. Και είναι ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Είναι ένας πολύ δεκτικός άνθρωπος, πολύ σεμνός άνθρωπος. Και νομίζω ότι τώρα είναι μεγαλύτερος φαν του, τώρα που τον γνώρισα. Δηλαδή πλέον έχεις δύο φίλους, και τη Ζέτα και τον Μιχάλη. Εντάξει, μην τα μεγαλοποιούμε τα πράγματα, για όνομα του Θεού. Με τη Ζέτα είμαστε 13 χρόνια φίλοι. Δηλαδή αυτή η φιλία έχει δοκιμαστεί όλα αυτά. Όμως υπάρχουν πολύ καλές προδιαγραφές, έχουμε χρόνο. Λία, γενικά σε τι περίοδο είσαι στη ζωή σου, πώς είσαι? Καλά είμαι, είμαι καλά. Είμαι σε μια περίοδο που έχω συνέλθει, γιατί είχαμε μια πολύ μεγάλη αλλαγή στην οικογένεια, μιας απώλειας. Στον πατέρα σου. Ναι. Τα Χριστούγεννα. Και τώρα είμαστε ξανά στα πόδια μας. Το γεγονός ότι είσαι σε αυτή την παράσταση που, όπως λέγαμε, σου δημιουργεί μια άλλη διάθεση, σε βοήθησε στο να λίγο να ξεφεύγεις από τη δύσκολη περίοδο που πέρασε το χειμώνα? Πάρα πολύ. Καταρχάς, εντελώς συγκυριακά, τη μέρα που έφυγε ο μπαμπάς δεν είχαμε παράσταση. Την επόμενη όμως μέρα που ήταν το τελευταίο αντίο είχαμε παράσταση και ήμουν από τους ανθρώπους που θαύμαζα πάρα πολύ συναδέλφους που λέγανε ότι έχουν βιώσει κάτι αντίστοιχο και κλήθηκαν την ίδια μέρα να κάνουν παράσταση. Τους θαύμαζα πολύ, έλεγα δεν είναι δυνατόν, πώς γίνεται. Συνειδητοποίησα λοιπόν φέτος, κρίνοντας εξιδίων, ότι είναι τρομερά λυτρωτικό για μένα. Λειτουργήσε εξαιρετικά θετικά το γεγονός ότι έπρεπε για 3 ώρες να μπω σε κάτι άλλο. Με βοήθησε πάρα πολύ στο να αποφορτιστώ, με βοήθησε πάρα πολύ στο να ξεφύγω. Μου άρεσε πάρα πολύ που είχα παράσταση εκείνη τη μέρα και με βοήθησε πολύ. Και φυσικά και όλοι μου συνάδελφοι. Ήταν οι πιο ζεστές αγκαλιές που έχω πάρει ποτέ. Θες να περιμένουμε να νυχτώσει? Όχι. Εννοώ να μην φύγουμε γενικά. Τι? Τηλεόραση δεν είναι μέσα στα σχέδιά σου, από ό,τι καταλάβω. Δεν ήταν ποτέ στα σχέδιά μου τηλεόραση. Νομίζω όσες φορές έκανα τηλεόραση ήμουν εγώ στα σχέδιά της. Στην τηλεόραση δεν έχουμε τη δυνατότητα. Τουλάχιστον εγώ δεν είχα ποτέ τη δυνατότητα να επιλέγω πότε θα κάνω τηλεόραση και πότε όχι. Όποτε ερχόταν η τηλεόραση στη ζωή μου, έλεγα ναι, γιατί την αγαπάω και έχω ζήσει πολύ όμορφες στιγμές. Ό,τι δουλειά και να έρθει στα χέρια μου, ό,τι πρόταση και να έχω, αγωνίζομαι πάντα για το καλύτερο. Από εκεί και πέρα το θέμα επιτυχία είναι πολύ σχετικό. Και παίζουν πολλοί παράγοντες, οι οποίοι δεν είναι μόνο το πόσο καλό είσαι εσύ. Είναι όλα. Παράγοντες πολλοί. Στο παραπέντε έτυχε, ήταν μια μαγική στιγμή και όλα δέσανε πολύ καλά. Ποτέ δεν ξέρουμε. Μακάρι να ξέραμε τη συνταγή της επιτυχίας, θα κάναμε μόνο επιτυχίες. Πάντως, σε βλέπουμε σχεδόν κάθε σεζόν στην τηλεόραση, χάρη στο παραπέντε. Ναι, αυτό και χαίρομαι. Το ότι επαναλαμβάνεται, σου αρέσει? Πολύ, πολύ, πολύ. Τιμή μου και καμάρι μου. Είναι από τα πιο όμορφα και τα πιο τρυφερά πράγματα. Αυτό και οι Σαββατογεννημένες είναι από τις πιο όμορφες στιγμές. Και στο ξεκίνημά μου κιόλα, οι Σαββατογεννημένες ήταν η πρώτη μου δουλειά. Με τον Γιώργο Καψουίδη θα σας ξαναδούμε μαζί, τηλεόραση ή στο θέατρο? Δεν το ξέρω. Όπως δεν το ήξερα και όταν συνέβη. Ξέρω ότι ο Γιώργος με εκτιμάει πολύ, χρωστάω πάρα πολλά και ξέρω ότι με την πρώτη ευκαιρία που θα υπάρχει κάτι για μένα, ξέρω ότι θα μου το προτείνει. Οπότε δεν... Γιατί ετοιμάζει καινούριο σύρια? Το ξέρω ότι ετοιμάζει και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Γιατί επιτέλους ο Γιώργος κατάφερε να βρει ξανά τον εαυτό του, να ξαναποκτήσει το θάρρος να πάρει την πένα του και να αρχίσει να γράφει. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για τον Γιώργο. Του πήρε πολύ, αλλά σημασία έχει ότι ξαναβρήκε το δρόμο του. Δεν έχει γίνει επομένως κάποια συζήτηση για το αν θα συμμετέχει? Όχι, για όνομα του. Από στιγμή είναι το τελευταίο πράγμα που ειλικρινά που με ενδιαφέρει, γιατί ο Γιώργος δεν είναι απλά συνεργάτης. Όχι. Θα σας το έλεγα, μα ήταν. Όχι. Αλλά αυτή τη στιγμή εμένα με ενδιαφέρει
ο Γιώργος να ξαναγράψει, να ξανακάνει δουλειά. Από εκεί πέρα όλα τα άλλα, έτσι και αλλιώς χρωστά πάρα πολλά στον Γιώργο. Δηλαδή μου έχει δώσει ήδη πολλά. Εύχομαι να πάει καλά αυτό το βήμα και εννοείται ότι όλοι θα είμαστε δίπλα. Συμμετείχες ξανά σε ένα ανάλογο σοου? Ναι, αν είχα χρόνο, γιατί έτσι το είχα κάνει και τότε. Αν είχα χρόνο και αν ήταν ένα project που θα με ενδιέφερε, θα με ιντρίγκαρε, δηλαδή ο χορός με είχε ιντρίγκαρει, ήθελα να το κάνω. Αν ήταν χορό δεν θα ξανά έκανα, αν ήταν κάτι άλλο, ναι, θα το ξανά έκανα. Δηλαδή τραγούδι, ναι. Just the two of us. Ναι, μπορεί, θα το έκανα.